Κοίταξε, για την Ελένη, εγώ θα πω μια κουβέντα. Ότι είναι, όταν λέμε τώρα για μια όμορφη γυναίκα, όμορφη, ωραία γυναίκα, μιλάμε για την Ελένη τη Φιλίνη. Όλα αυτά τα χρόνια τώρα. Βάλτε πόσα χρόνια είναι από τότε μέχρι τώρα. Δηλαδή, θεωρώ ότι πολλοί σκηνοθέτες, είτε της τηλεόρασης, είτε του κινηματογράφου, είτε του θεάτρου, που ανοίγουν να διαβάσουν ένα βιβλίο και βλέπουν μια πολύ ωραία γυναίκα που να είναι και θηλυκό, να είναι γυναίκα-γυναίκα, πρώτα το μυαλό τους πάει στην Ελένη τη Φιλίνη. Αλλά εκτός το ότι είναι τόσο πολύ ωραία γυναίκα, είναι καταπληκτικό παιδί. Θα πω κάτι άλλο όμως, έξω από τα περιστατικά τώρα, που μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση με την Ελένη, γι' αυτό τη λέω αγωνίστρια του χώρου, και ότι σκεφτείτε ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει απασχολήσει ποτέ η προσωπική της ζωή το χώρο, που θα μπορούσε να το κάνει. Πόσο μάλλον που είναι η Ελένη Φιλίνη. Δεν έχει γραφτεί ποτέ τίποτα γι' αυτό, δεν έχει χρησιμοποιήσει δηλαδή τον τύπο ποτέ για την προσωπική της ζωή. Που όλες το κάνουν κατά κόρον. Μάλιστα. Τρομερός ο Γιώργος. Το που λέγαμε. Εσύ με τους συνεργάτες σου έχεις πάντα καλές σχέσεις. Έχω πολύ. Δεν μπορώ να δουλέψω αλλιώς, είπαμε. Mm. Εγώ αν δεν πάω καλά. Το τελευταίο που έγινε με το Νικοτιτανικό, όπως το λέγανε στην Κύπρο. Α. Καλά το λέω. Ναι, ναι, ναι. Okay. Εγώ δεν πήγα εκεί πέρα γιατί έτυχε να. Είχα ένα πρόβλημα και έτσι δεν πήγα. Είχαν πολλές αναποδιές. Ήταν μια δουλειά που έφαγε πάρα πολύ πολεμική από όλες τις μεριές. Ποτέ δεν μπόρεσα να καταλάβω γιατί τόσο πολύ. Δεν πήγα. Ο Κούλης ο Κωνσταντίνου, ο παραγωγός που με φώναξε και μάλιστα την ημέρα που με πήρε τηλέφωνο μου πήγε αυτή τη δουλειά. Εγώ έκανα τα γυρίσματα για τον Black Bachelor το 4, την ταινία. Εξαιρετική και αυτή, μια σπουδαία δουλειά κινηματογραφική. Δεν υπάρχει περίπτωση να κινηθώ μόνος με το πέρα, σας το λέω. Να σε ξεβολέψω μετά. Πολύ θα το θέλαλα. Έτω και δύο μιλήσει με βιτζετέρια. Ήταν πάρα πολύ κύριος ο παραγωγός και θα το τονίσω. Μου έστειλε και μια προκαταβολή πριν πάω 1,5 μήνα. Και εγώ επειδή δεν μπόρεσα να πάω, την επέστρεψα. Και μάλιστα αυτό το λέει και το λέει παντού, ότι δεν μου ξανατύχει ποτέ. Mm-hmm. Να του επιστρέψουν προκαταβολή, ας πούμε. Μάλιστα.